Αθλητική Ένωση Εργαζομένων Κρήτης Ίνκα και Ατσαλέ Γιόνς διασταύρωσαν το ταξίδι τους στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής για τον 4ο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Πρώτη επίθεση από πλευράς Ατσαλένιου από τα δεξιά. Ωραία στο κοινοχώριο παλιά. Θα γίνει το γύρισμα, το σουτ με τη μία μπάλα out. Μάχες ωραία, θα πάρει την μπάλα ο Τεντάκης από πολύ μακριά. Δοκιμάζει το σουτ ο Τεντάκης, η μπάλα είναι out. Κόρνερ το οποίο εκτελείται, θα περάσει από όλους το σουτ από τον Αραβιάκη out. Στο 37 το φάουλ το οποίο έκανε ο Τσαλένιος στο δεξιά από το Ρουμπάκι εκτελείται. Καλό, η μπάλα μένει, Παπαδομιχελάκης από κοντά, 0-1. Ο Ατσαλένιος παγώνει τις ήδη παγωμένες μουρνιές με τον Παπαδομιχελάκη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε εδώ τη σύγχυση στην άμυνα και από κοντά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και σπέβδει εκεί που βρίσκονται οι φίλοι του ΠΟΑ να πανηγυρίσουν μαζί. Να δούμε το Τεντάκη στην απευθείας εκτέλεση φάουλ. Στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Καρβουνιάρη παραπέρνει ύψος και καταλήγει out. 45ο λεπτό, εκτελεί ο Γκουτσίδης, καλοκτυπημένο. Τσικουδάκι στην κεφαλιά για Αγκούζης, εκπληκτική ευκαιρία για το ΙΚΑ να ισοφαρίσει. Προσπάθεια με τον Ταταράκη, το γεύσμα το οποίο θα γίνει. Δεν μπορεί να διώξει την αμυντική. Τσικουδάκι στο σουτ, απομακρύνει για Αγκούζης, βεστάκι στο δεύτερο κόρνερ. Προσπάθεια με τον Γκουτσίδη, ο οποίος θα ελευθερωθεί από μακριά. Το σουτ για Αγκούζης πέφτει και μπλοκάρει μπάλα. 5ο λεπτό στην επανάληψη, 5ο στο παιχνίδι μας. Ωραία παλιά για το Βεστάκη. Ανάμεσα από δύο παίκτες ο Βεστάκης μένει όρθιος. Βεστάκης πλασάρει για γκολ. Λέει όχι, με δεύτερη προσπάθεια γκολ. 1-1 με τον αρχηγό της ομάδας, τον Λευτέρη Βεστάκη, ο οποίος βγήκε πολύ ωραία στην επίθεση από τα αριστερά. Πήρε την μπάλα ανάμεσα από δύο ποδοσφαιριστές. Είδε το Γιαγκόζη να απομακρύνει με το πόδι, όμως την επαναφορά τη στέλνει στα δίχτυα και ισοφαρίζει. Αθλητική Ένωση Εργαζομένων Κρήτης Ίνκα από 1-1 στο 50ο λεπτό. Πάλι το Ίνκα στην επίθεση. Χώρο σου την μπάλα out όμως. Φάλουμε τον Τριανταφύλου στο 59, η μπάλα είναι στα δίχτυα. 1-2 με τον Τάσο Τριανταφύλου με την πολύ ωραία εκτέλεση. Ο Γεωργίου δεν μπορεί, η μπάλα καταλήγει στην αριστερή του γωνία και ο ΠΟΑ παίρνει ξανά το προβάδισμα. Να δούμε το μακρινό πλάγιο το οποίο εκτελείται. Πρώτη κεφαλιά, μέσα στη μεγάλη περιοχή το γύρισμα. Βεστάκης δεν μπορεί, τελευταία στιγμή από μακρινή αμυντική. Πάλι στην επίθεση το Ίνκα. Μπάλα φτάσει ωραία δεξιά. Τεντάκης έχει χώρο. Τεντάκης θα κάνει τη σέντρα. Σουτ δεν μπορεί ο Βεστάκης πάλι. Μπάλα out. Μια προσπάθεια, κεφαλιά που θα γίνει. Τσικουδάκης προσπαθεί μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τσικουδάκης μένει όρθιος. Το γύρισμα από Παπαθανασίου πάνω στα σώματα. Ωραία πάλι με τον Σντράγκοβιτς, δεν θα περάσει παλιά, πονηρή παλιά, δεν περάσει, από μακρύ μια αμυντική. Καρβουνιάρης θα βγει πρώτος στην μπάλα, Καρβουνιάρης ψάχνει σουτ, πράγμα το κάνει, μπάλα out. Πετράς αφήνει για τον Μπουτσάκη, Μπουτσάκης ψάχνει χώρο για το σουτ, Μπουτσάκης με τα αριστερό στο δοκάρι μπάλα και από μακρύ μια αμυντική, τεράστια ευκαιρία για τον ΠΟΑ με τον Μπουτσάκη, ο οποίος στέλνει την μπάλα στο δοκάρι, δεν έχει τελειώσει φάση όμως, παίκτες του ΠΟΑ οι οποίοι μένουν στην επίθεση. Έξω από τη μεγάλη περιοχή, ψάχνει χώρο πάλι για το σουτ, το στρώσιμο το οποίο θα γίνει, το σουτ, την μπάλα out. Γεμίζει ο Κωνιωτάκης, κεφαλιά προς τα πίσω με πολύ ύψος, η μπάλα στα χέρια του Γιαγκόζη. Γέμισμα μία από τις τελευταίες στιγμές από την άμυνα, ωραία ο Βεστάκης, ευκαιρία για το Ίνκα, Βεστάκης περνάει το Γιαγκόζη, πέφτει ο έδαφος, πέναλτι. Ο Κοκκινάκης όχι, δεν έχει σφυρίξει πέναλτι. Να δούμε, έχει σφυρίξει επιθετικό φάουλ του Βεστάκη στο ξεκίνημα της φάσης. Εδώ Βεστάκης, ο οποίος δεν φαίνεται να κάνει θετικό φάουλ, τσιμπάει την μπάλα, τον ανατρέπει ο Γιαγκούζης. Κοκκινάκης παρόλα αυτά σφυρίζει κατά του Ίνκα, ενώ έχουν πέσει οι παίκτες του Γιάννη Κατσούλη πάνω και διαμαρτύρονται. Σίγουρα το τελευταίο παιχνίδι δεν το τελειώσαμε όπως θα θέλαμε θετικά. Η εικόνα μας και η προσπάθεια των παιδιών για μένα με αφήνει ικανοποιημένο όσον αφορά την εικόνα μας σε αυτό που είμαστε προβληματισμένοι όσον αφορά το αποτέλεσμα. Σίγουρα. Εμείς σαν ομάδα, μπορεί, αυτό που σχεδιάσαμε το καλοκαίρι σίγουρα έχει κάποιες αδυναμίες, το βλέπουμε και στα αποτελέσματα. Για να αντιστρέψουμε αυτό το που μας συμβαίνει, θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα, είτε λέγεται προπονητής, λέει αυτός, είτε κάποια παιδιά μέσα από το ρόστερ, για να μπορέσουμε και εμείς εδώ να βρούμε ξανά το δρόμο μας, γιατί το σημαντικότερο για μένα σε αυτήν την ομάδα είναι ένα υγιές σωματείο, που θεωρώ ότι αξίζει να είναι στο χώρο. Και η προσπάθεια που κάνουμε είναι πάρα πολύ σημαντική. Θεωρώ ότι η επόμενη μέρα για μας έχει προβληματισμό. Σίγουρα όμως πρέπει να σταθούμε ότι σε ένα παιχνίδι με αντίπαλο τον ΠΟΑ, που θεωρώ ότι είναι μια καλά οργανωμένη ομάδα, με ικανότητα, σταθήκαν πάρα πολύ καλά. Ατυχήσαμε σε δύο στατικές φάσεις να δεχτούμε τα γκολ. Σίγουρα, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο, μπήκαμε, ήταν ένα παιχνίδι που θεωρώ το ελέγξαμε, σοφαρίσαμε πολύ γρήγορα.
Και εκεί που νομίζουμε ότι τα πράγματα αντιστρέφονται και πάνε θετικά προς εμάς, δεχτήκαμε ένα γκολ από φάουλ και πιστεύω εκεί μας στεναχώρησε ιδιαίτερα και δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε στο παιχνίδι. Αλλά θεωρώ ότι έπαιξε και το ρόλο της η τελευταία στιγμή του παιχνιδιού, που για μας πιστεύω ήταν ένα καθαρό πενάλτι και μπορεί το αποτέλεσμα να ήταν διαφορετικό. Σίγουρα είναι ένα κομμάτι ψυχολογίας και που έχουμε σαν ομάδα, γιατί βγάζουμε μια προσπάθεια στο γήπεδο, δεν φτάνει, κάτι μας λείπει, πρέπει να ψάξουμε εμείς μέσα από την ομάδα να δούμε τι μας λείπει για να υπάρχει μια ισορροπία και σε εικόνα και σε αποτέλεσμα. Σίγουρα μας προβλημάτισε εκεί που ήμασταν στο 1-1 και είχαμε μια θετική προσέγγιση και δημιουργήσαμε καταστάσεις για να κάνουμε το 2-1. Θεωρώ ότι το δεύτερο γκολ κάπου εκεί πιστεύω ότι μας προβλημάτισε ιδιαίτερα και δεν αντιδράσαμε σωστά όπως θα έπρεπε. Εντάξει, πολλά παιδιά ουσιαστικά που σχεδιάσαμε το καλοκαίρι. Για μένα το ποδόσφαιρο είναι, το σημαντικότερο είναι, πέρα ότι επιλέξαμε παιδιά με σωστή προσωπικότητα και καλούς χαρακτήρες, είναι και ικανότητα. Υποστηρίζουμε και σε αυτό το πλάνο έχει αδυναμίες. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές όσον αφορά και το ρόστερ για να μπορέσουμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και το πλάνο που έχουμε σχεδιάσει να το υλοποιήσουμε σε μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, είχαμε πει και πριν από το παιχνίδι ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα μέσα στο γήπεδό της. Πέρσι είχαμε γνωριστεί στα παιχνίδια play-off για την άνοδο και τα είχαμε καταφέρει και δύο ομάδες και ξέραμε με τι είχαμε να κάνουμε. Ξέρουμε τι δουλειά κάνει εδώ πέρα ο Γιάννης και με ποια ομάδα ήθελαμε να παίξουμε. Είχα δηλώσει και πριν ότι είναι απορίας άξιο η βαθμολογική θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το Ίνκα και μας το απέδειξε και σε αυτό το παιχνίδι. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και ότι σύντομα θα βρει το δρόμο της και θα βρεθεί στη θέση που της αξίζει πραγματικά. Όσον αφορά τη δικιά μας την ομάδα, παίζαμε άλλο ένα παιχνίδι εκτός έδρας το οποίο έπρεπε να το διαχειριστούμε, έπρεπε να σκεφτούμε πονηρά. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι το οποίο ουσιαστικά παίζαμε για τη φετινή χρονιά και θέλαμε να κλείσουμε το ίδιο καλά όπως την ξεκινήσαμε. Ευτυχήσαμε στο πρώτο ημίχρονο, παρόλο που ήταν ένα μοιρασμένο παιχνίδι για μένα, να προηγηθούμε. Ήταν πάρα πολύ βασικό αυτό για μας και να μπούμε μπροστά στο σκορ. Αναγκάσαμε τον αντίπαλο να κάνει αλχημίες όσον αφορά το σχηματισμό και να τον αλλάξει. Λίγο αυτό μας μπέρδεψε στο ημίχρονο, διότι δεν προσαρμοστήκαμε άμεσα. Δεχτήκαμε και τον γκολ πάρα πολύ γρήγορα, αλλά τουλάχιστον διαθέτουμε παίκτες οι οποίοι σίγουρα έχουν την προσωπικότητα να μπορούν να γυρίζουν τέτοια παιχνίδια. Το καταφέραμε κάποια στιγμή με μια στατική φάση με τον Τάσο Τριανταφύλου και πήραμε τους πολύτιμους 3 βαθμούς που σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικοί για μας, για τη συνέχεια.